Έφτασε η μόνη κόρη. Η Τατιάνα θα σε. Το Μανώλη, εδώ. Εδώ, κοίτα το Μανώλη. Εσύ στην άκρη. Πρόσεχε και τα πόδια σου. Άστη, Μπουδά, άστη. Αναστάση, έλα εδώ, έλα εδώ. Κοίτα λάθος, κοίτα λάθος. Κοίτα σου. Κοίτα ψηλά, Αναστάση, κοίτα. Ένα σύλλογο. Βάλτε πάλι να δείτε τι θα κάνετε. Βάλτε μέσα. Βάλτε ένα. Να είστε καλά και του χρόνου πάντα οι άξιες γυναίκες του Βιγλαρίου το δείχνουν. Πάτρα έλεγε ότι με τις βροχές το καναβάλι και εμείς δεν το κολλούσαμε αν είχε βροχή και το προχωρήσαμε. Και γαλάνι σε όλο τον κόσμο. Περάσαμε αυτή τα χρόνια πολλά. Ελάτε κάτι. Κάθε χρόνο θα το έχουμε όσο και καλύτερα. Ο καιρός θα μας βοηθάει μόνο. Και οι γυναίκες οι οποίες βοηθήξαν του Βιγλαρίου, ο Νίκος εδώ με τη βοήθειά του και όλος ο κόσμος. Να είναι καλά και ο Δήμος με την προσφορά του που μας βοηθάει εδώ να κάνουμε αυτό το έργο. Πολλά, πολλά σε όλους και καλή Σαρακοστή. Ελάτε από εδώ να πάρετε κάτι. Είμαστε στα Βιγλάρια. Κυρία Λιφέρη, καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Ζουμπουλάκη και εσάς και το σταθμό που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε χρόνια πολλά από εδώ από την παραλία της Κούντας, στην οποία κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα κούλουμα με την συνδρομή και τη βοήθεια και της τοπικής κοινότητας του Αγιώργη και πλήθος εθελοντών. Προσφέρουμε, όπως είδατε, νηστίσιμα εδέσματα στον κόσμο. Είναι ένα πέρασμα και έχει ο επισκέπτης έτσι τη δυνατότητα να σταματήσει εδώ, να γευτεί τις κουδιές και να μας πει τις καλές ευχές του για καλή Σαρακοστή. Με την ευκαιρία όμως αυτή, θα ήθελα να πω ότι εμείς το παλεύουμε κόντρα στον άνεμο, γιατί βλέπετε ότι και ο καιρός δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Και για τα καρναβάλια που αναβλήθηκαν χθες, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθούν σε επόμενη ημερομηνία, την οποία θα ανακοινώσουμε και μέσω του σταθμού σας. Θέλω επίσης να πω ότι προσπαθούμε μέσα από τις αποκριάτες εκδηλώσεις να καθιερώσουμε δράσεις διαφορετικές σε κάθε δημοτική ενότητα. Στη Μονεβασιά θέλουμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στο στολισμό του κάστρου με ενετικές μάσκες, να κάνουμε έτσι μια περατζάδα μέσα στα καλντερίμια του κάστρου και να δώσουμε μια ατμόσφαιρα βενετσιάνικη στο κάστρο. Αυτός είναι ο στόχος και θέλουμε κάθε χρόνο να το εμπλουτίζουμε και με αυτή τη δράση να βγαίνει προς τα έξω το κάστρο της Μονεβασιάς. Αντίστοιχα, στη Νεάπολη, αυτό που θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα που ξεκίνησε από φέτος είναι κυνήγι θησαυρού για μικρούς και μεγάλους. Ειδικά για τους μεγάλους, το οποίο έχετε πάρει νομίζω πλάνα, είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 300 μικροί μας φίλοι και πολύ μεγάλοι πήραν μέρος, το χάρηκαν, έκαναν ιδιαίτερες προσπάθειες για να βρουν τους γρίφους και να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Και θέλουμε να καθιερώσουμε αυτό το κυνήγι θησαυρού, να δέχεται συμμετοχές όχι μόνο από το Δήμο μας, αλλά και πέρα από αυτό, από όλα τα όρια.
Καθαρή Δευτέρα, Πούντα, καθιερωμένη όπως ξέρετε κάθε χρόνο. Και κάτι αντίστοιχο να κάνουμε και μέσα στο κάστρο. Θέλαμε να ξεφύγουμε από αυτό το καθιερωμένο τρία καρναβάλια στον ίδιο τόπο, την ίδια ημερομηνία. Αυτό που θα μείνει σαν καρναβάλι με τον παραδοσιακό του χαρακτήρα είναι το καρναβάλι του Ασοπού, που έχει μια παράδοση 30 χρόνων. Εκεί έχουμε πολλούς εθελοντές που το στείνουν και το οργανώνουν και με τη συνδρομή και του Δήμου θέλουμε να συνεχίσουμε να το κρατάμε σαν καρναβάλι. Άλλωστε, ξέρετε ότι πλέον τα οικονομικά των Δήμων είναι τέτοια που δεν μπορούμε να στηρίζουμε μεγάλα γεγονότα σε κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε την ιδιαιτερότητα της κάθε μια περιοχής. Αυτό έγινε και στη Σκάλα, το καρναβάλι σταμάτησε και η βαρύτητα δόθηκε στο καρναβάλι των Κροκιών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που μας δίνετε την ευκαιρία έτσι να πούμε για τις δράσεις μας. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή και με το καλό να έρθει η μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλά.